ξεκινάμε με κάποιες αναφορές που μας έρχονται από τους φίλους Γάλλους, θα έλεγα, καθώς έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό τουριστικών κρατήσεων, τουριστικών πωλήσεων από γραφεία στην Γαλλία, που δείχνουν την Ελλάδα ως έναν πραγματικά προορισμό, ο οποίος θα επιλεγεί από τους Γάλλους το επόμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, η Γαλλία βρέθηκε, η Ελλάδα μάλλον, βρέθηκε στη δεύτερη θέση για τη Γαλλία το 2022. Κάτι τέτοιο ακόμα διατηρείται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ενώ οι λόγοι για τους οποίους οι Γάλλοι επιλέγουν να επισκεφθούν τα ελληνικά νησιά και όχι μόνο, είναι εξαιτίας της νοοτροπίας, της κουλτούρας, αλλά και της ελληνικής γαστρονομίας. Μάλιστα. Θέλω λίγο να εστιάσουμε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ και στην αγορά της Γαλλίας, με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Πελεκανάκη, του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Ψηφίζουν Ελλάδα και Κρήτη Γάλλοι λοιπόν. Κύριε Πελεκανάκη, την καλησπέρα μας για το εφετινό καλοκαίρι. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Δική μας η χαρά, και κατά πόσο μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτή την αγορά. Αν θυμόσαστε, πριν αρκετό χρονικό διάστημα, όταν ήμουν πάλι καλεσμένος στην εκπομπή σας και με είχατε ρωτήσει υπό ποιες χώρες περιμένουμε αύξηση, σας είχα πει ότι η πρώτη και καλύτερη, η Γαλλία, θα δείξει μια μεγάλη αύξηση μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία. Χαίρομαι που επιβεβαιώνομαι και ότι πραγματικά τα στοιχεία από την Γαλλία είναι όντως ενθαρρυντικά. Το βλέπαμε από το χειμώνα ότι υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι επισκέπτες είναι κυρίως άνθρωποι τρίτης ηλικίας και οικογένειες με μικρά παιδιά που αναζητούν στα πακέτα διακοπών και επισκέπτονται την Κρήτη είτε για αναψυχή και ξεκούραση, είτε γιατί ενδιαφέρονται για δραστηριότητες στη φύση, επίσκεψη σε πολιτιστικά μνημεία όπως είναι η Κνωσός και το Αρχαιολογικό Μουσείο, βιωματικές εμπειρίες, αυθεντικές βιωματικές εμπειρίες, οι οποίες διαθέτει άφθονες η Κρήτη. Ένα στοιχείο όλα αυτά τα οποία η Κρήτη τα έχει απλόχερα και μπορεί ο επισκέπτης να τα απολαύσει. Και επειδή οι Γάλλοι τους ενδιαφέρουν όλα αυτά, βλέπουμε ότι προτιμάνε την Κρήτη ιδιαίτερα αρχή και τέλος, όχι Ιούλιο-Αύγουστο μόνο, αλλά κυρίως αρχή και τέλος της σεζόν, και ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία παρέχουν παροχές όπως θερμαινόμενη πισίνα, είναι από τα ξενοδοχεία τα οποία τα προτιμούν και θέλουν να έρχονται διακοπές όλο τώρα το χρόνο. Θα πει ο τηλεθεατής, καλά τα λέει ο Παναγιωτόπουλος, καλά τα λέει και ο κύριος Πελεκανάκης. Το θέμα είναι το πορτοφόλι των Γάλλων, τι περιλαμβάνει μέσα και κατά πόσο είναι έτοιμη αυτή η κατηγορία τουριστών να στηρίξει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή ο Γάλλος έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις βιωματικές εμπειρίες που σας έλεγα προηγουμένως, αυτές είναι που τους κάνουν να νοικιάζει το αυτοκίνητο, να θέλει να επισκέπτεται την ενδοχώρα, να θέλει να δοκιμάζει την τοπική γαστρονομία. Είναι λάτρης της γαστρονομίας και γενικά τους αρέσει να ψάχνονται, όπως το λέμε έτσι, και να γεύονται την παραδοσιακή κουζίνα σε όποια χώρα και να επισκέπτονται, αλλά ιδιαίτερα η Ελλάδα, η ελληνική κουζίνα τους αρέσει πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά όλα τους κάνουν να βγαίνουν έξω από τα ξενοδοχεία, να θέλουν να επισκέπτονται την ενδοχώρα και να μπορέσουν να αφήνουν και τα χρήματα τους. Μαζικά, οι πρώτοι τουρίστες από τη γαλλική αγορά πότε θα κάνουν την εμφάνισή τους στη χώρα μας? Νομίζω ότι από αρχές της Απριλίου θα πρέπει να έρχονται τα πρώτα τσάρτερ από Γαλλία, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου. Μάλιστα. Ίσως νωρίτερα και από κάθε άλλη περίοδο, κύριε Πελεκανάκη, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνετε κι εσείς αυτό. Είδαμε και κάποιες αφήξεις την προηγούμενη εβδομάδα. Ακριβώς, τον Νίκο Καζαντζάκη. Και πολύ καλά κάνει και τον αναφέρει η Εύη. Σε σχέση με το 19, μία σύγκριση. Κοιτάξτε, είναι σίγουρα περισσότερες οι αφήξεις, περισσότερες οι πτήσεις που έχουμε από γενικά για αυτή την περίοδο. Ναι. Οι αφήξεις σε τσάρτερ είναι περισσότερες και γι' αυτό ακριβώς θα έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο και τον Απρίλιο και τον Μάιο εν σχέση πάντα με τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε έτσι ένας προβληματισμός αναφορικά με τις προκρατήσεις που αφορούν το μήνα Μάιο. Ότι υπήρχε έτσι μία πτώση, μία ανηνεμία. Έχει αλλάξει το κλίμα τις τελευταίες μέρες? Νομίζω ότι οι προκρατήσεις για όλη τη σεζόν πάνε αρκετά καλά. Ναι. Ιδιαίτερα από την Μεγάλη Βρετανία, από την Γαλλία, από Πολωνία, από Βέλγιο, Ολλανδία, ιδιαίτερα στη Δυτική Κρήτη, στα Χανιά, από Σκανδιναβία. Σωστά. Και γενικά μιλάμε ότι στο σύνολο θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά και ο Μάιος θα εξελιχθεί και δώσει ένα αρκετά καλό μήνα, πάντα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Πελεκανάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.